Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, κύριοι εκπρόσωποι των φορέων, οφείλω ξεκινώντας να πω ότι παρά την ηλικία μου αισθάνομαι δέος που βρίσκομαι αυτή την ώρα, σε αυτή την αίθουσα και σε αυτό το βήμα. Κοινός στόχος όλων των ενώσεων συνταχτών και γενικότερα των ενώσεων των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης είναι η διάσωση, η στήριξη και η διεύρυνση του ΕΔΟΕΑΠ, ο οποίος αγκαλιάζει πλέον όχι μόνο τους δημοσιογράφους και ορισμένους διοικητικούς, αλλά όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο. Με την ψήφιση του νόμου για τον ΕΔΟΕΑΠ το Δεκέμβριο, ο οποίος είναι προϊόν ευρείας διακομματικής συμφωνίας, έγινε ένα αποφασιστικό βήμα, παρά τις επιφυλάξεις που είχαμε και παρά τις διαφωνίες που εκφράστηκαν για ορισμένες ρυθμίσεις του. Σήμερα, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ούτε να εθελοτυφλούμε, έπειτα από αξίωση της Τρόικας, επαναλαμβάνω, έπειτα από αξίωση της Τρόικας, με πρόσχημα μια λανθασμένη γνωμοδότηση της Eurostat, για την οποία κινούμαστε προκειμένου να αλλάξει, καθώς δεν επιβαρύνει ο οργανισμός ούτε κατά ένα ευρώ το δημόσιο, μπαίνει ένα επιπλέον εμπόδιο με πρόσχημα αυτή τη γνωμοδότηση. Καθώς η Τρόικα αξίωσε και επέβαλε τη χορήγηση του 2% επί του τζίρου αποκλειστικά για τον τομέα της υγείας. Είναι μάλιστα απορίας άξιων. Πώς τίθεται αυτή η αξίωση, ενώ συνολικά δεν αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα για τον οργανισμό. Αν άλλαζαν, ενδεχομένως να είχε κάποιο νόημα. Δεν αλλάζει όμως το παραμικρό. Επομένως, η στόχευση έχει πιθανότητα άλλους στόχους. Και δεν μπορεί να είναι άλλος από την απαξίωση του ΕΔΟΕΑΠ σε αυτή την κρίσιμη φάση που περνάει. Δεν συμφωνούμε με αυτή τη ρύθμιση. Πρέπει όμως, αν πρέπει όμως, επαναλαμβάνω, να γίνει αποδεκτή για λόγους υπέρτερου συμφέροντος της χώρας, όπως είναι το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, τότε θα πρέπει να συμφωνήσετε όλοι μαζί μας, από κοινού όλες οι πολιτικές δυνάμεις που στήριξαν τον ΕΔΟΕΑΠ στην προηγούμενη φάση, ότι αυτή η ρύθμιση θα αλλάξει όταν η χώρα έχει τη δυνατότητα να την αλλάξει. Θετικό είναι ότι δεν μειώνονται περαιτέρω οι παρεχόμενες συντάξεις, ενώ η εφαρμογή του άρθρου 96 του λεγόμενου νόμου Κατρούγκαλου ξεκινά από την 1η Ιουλίου και μετά και για το διάστημα μετά την 1η Ιουλίου του 2018. Τα δε πρώτα στοιχεία από τις εισφορές και τις εισπράξεις είναι ενθαρρυντικά, που μας κάνουν να πιστεύουμε βάσιμα ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την καταβολή των συντάξεων και των παροχών που υπάρχουν σήμερα. Αυτή τη στιγμή, εμείς, οι ενώσεις συνταχτών όλης της χώρας, δεν πρόκειται να παίξουμε κορώνα γράμματα των ΕΔΟΕΑΠ όταν γνωρίζουμε τις αξιώσεις της Τρόικας. Θα το στηρίξουμε μέχρι τέλους και θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλους να σώσουμε το κοινό μας σπίτι. Σήμερα σώζουμε και στηρίζουμε τον ΕΔΟΕΑΠ. Αύριο, όταν η χώρα έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, θα τον βελτιώσουμε. Να το πω με όρους πολιτικής επιστήμης, γιατί βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα. Ένας μεγάλος κάποτε είπε, για να κερδίσεις ένα πόλεμο πρέπει να είσαι Αλεπού και λιοντάρι. Οι ενώσεις συνταχτών δεν υποδίονται το λέοντα απέναντι στο Υπουργείο Εργασίας, τα πολιτικά κόμματα και τον ΕΦΚΑ, για να κάνουν την πάπια απέναντι στην Τρόικα και στις αξιώσεις ορισμένων εργοδοτών. Έχουν σταθερή θέση και αυτοί στηρίζουν. Η στήριξη και η διεύρυνση του ΕΔΟΕΑΠ ασφαλώς ικανοποιεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα των εργαζομένων στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την επικούρηση. Αυτή είναι μια σημαντική κατάκτηση. Η διεύρυνση του όμως απαντά θεστικά σε ένα θεσμικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό συνδέεται με τον κοινωνικό ρόλο της ενημέρωσης. Η ρύθμιση αυτή είναι μια μικρή, επαναλαμβάνω, μικρή αλλά θετική διάκριση υπέρ της ενημέρωσης
που συμβάλλει στην αναβάθμιση της κοινωνικής της λειτουργίας ως πυλώνα της δημοκρατικής διαδικασίας. Η ρύθμιση αυτή ταυτόχρονα ενοποιεί το σύνολο των εργαζομένων στην ενημέρωση. Το σύνολο των εργαζομένων στην ενημέρωση. Και όχι μόνο τους δημοσιογράφους και ορισμένους διοικητικούς. Σε μια εποχή γενικευμένης κρίσης και απορρίθμισης, από την οποία δοκιμάζονται σκληρά οι εργαζόμενοι σε αυτό τον κλάδο, με μειώσεις αποδοχών ακόμα και πάνω από 40%, με μαζική ανεργία πέραν από κάθε όριο και με σχέσεις εργασίας λάστιχο. Η ενοποίηση των εργαζομένων θα συμβάλλει στη ρύθμιση του τοπίου και σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης του τύπου, τα οποία, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, δεν πρέπει να λησμονείτε, γιατί τα έχετε πάρει από τις αρχές Δεκεμβρίου από την Ένωση Συντακτών, και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, θα έχουμε μια συνολική ρύθμιση που θα μας επιτρέπει να πούμε και να υλοποιήσουμε το στόχο μας, που είναι ενημέρωση με αξιοπιστία, πλουραλισμό και δικαιώματα. Σας ευχαριστώ.